Αφού αφήσω στην άκρη λίγο το σκεπτικό σας, θέλω να πω μία κουβέντα για την προηγούμενη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε. Μεταρρυθμίσεις, κατά τη γνώμη μου, πάντα έχουν πρόσημο. Πάντα έχουν πρόσημο. Και άρα εξυπηρετούν ή όχι, όχι γενικά και αόριστα, την πρόοδο, το μέλλον κτλ. Εξυπηρετούν πάντα συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, χτες ή προχτές, κάποιοι οικονομολόγοι Ευρωπαίοι, επικεφαλής των Πικετή, πρότειναν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν τόσο ευήκο αότα κάποιες κυβερνήσεις. Μιλάνε, λέω ένα παράδειγμα, για φόρο, ευρωπαϊκό φόρο, στις διάφορες συναλλαγές των πολυεθνικών. Έτσι, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο. Και άλλα πολλά. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι και στο επίπεδο της Ευρώπης, η οποία συνταράσσεται κυριολεκτικά και από εθνικιστικές αναδιπλώσεις και την εμφάνιση των ακροδεξιών μορφωμάτων, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα, και από οπισθοδρομήσεις από κοινωνικές κατακτήσεις, από τις κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους, έχει σημασία, και γι' αυτό αυτές οι ευρωεκλογές είναι εξαιρετικά κρίσιμες, προς τα πού θα πάει τελικά η Ευρώπη. Σταματάω εδώ για να απαντήσω στο αμέσως επόμενο. Πάμε για λοιπόν την εθνική κάλπη, Φεβρουάριο, Μάρτιο, και δίνεται πάσα το Σκοπιανού στο Νέα Δημοκρατία. Ωραίο το σενάριο, αλλά δεν έχει δράκο. Έχει ένα δράκο, κύριε Μαντάμου. Και βγάζει από το στόμα σπίθες, μην το συζητάτε. Έτσι νομίζετε. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Επειδή χρησιμοποιούσαμε χθες και τον Πυραντέλο στη Βουλή, γι' αυτό το λέω. Ήσασταν ωραία ατμόσφαιρα χθες, απόλαυση. Εγώ θα πω λίγο το εξής, κοιτάξτε. Ποιο ήταν το ποιοτικά νέο στοιχείο που παρουσιάστηκε στη χθεσινή συζήτηση, γιατί δεν ήταν μια συνηθισμένη συζήτηση. Δεν ήταν. Και σας έσυρε και ο κύριος Μητσοτάκης στην ατζέντα του, γιατί πήγατε εκεί να πείτε για τις συντάξεις και θα μου δώσετε λίγο μια ευκαιρία να ολοκληρώσω μια σκέψη. Έχετε δίκιο. Έτσι. Ποιο ήταν λοιπόν το ποιοτικά νέο στοιχείο? Κατά την προσωπική μου γνώμη, ήταν αυτό το κοινικό γλίστριμα του κυρίου Μητσοτάκη στη γραμμή που λέει ότι πήρατε τις συντάξεις γιατί δώσατε το μακεδονικό. Ναι. Αυτό ήταν το κρίσιμο στοιχείο. Τόλμησε ο κύριος Μητσοτάκης, και ελπίζω να το ξανασκεφτεί, και να το ξανασκεφτεί και όλη η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τόλμησε να πει ότι το ότι πιάσαμε τους στόχους μας, το ότι μπορέσαμε να πείσουμε με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία απόδοσης οικονομίας μας, ότι αυτό το μέτρο δεν είναι διαρθρωτικό και συνεπώς έχουμε το δημοσιονομικό χώρο να το ακυρώσουμε, ότι αυτό έγινε με αντάλλαγμα το ότι δώσαμε μάλιστα το θέμα της Μακεδονίας. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δώσαμε λοιπόν αυτό και πήραμε ως αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων, πήραμε ως αντάλλαγμα τις ασφαλιστικές εισφορές που μειώσαμε, πήραμε ως αντάλλαγμα όλα, τα πήραμε ως αντάλλαγμα. Για πείτε μου εσείς, το βέμερο, το οποίο λέει, γιατί ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης χτες μας είπε σχεδόν μειοδότες, σχεδόν προδότες, στην ερώτηση, και το τονίζω αυτό, του κυρίου Τσίπρα, αν πώς στέκεται απέναντι στο σύνθημα «Η Δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία», έβγαλε την ουρά του απ' έξω, λέγοντας ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση και άρα ενοχοποιώντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι πουλάει τη Μακεδονία. Αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε, είναι άλλου επίπεδου. Γιατί την ψήφισε, άλλου την επίπεδου. Την υπερκοπή. Κύριε Χατζηδάκη, να πω κάτι. Ακούγεται λογικό το ερώτημα. Μόνο λίγο σύντομα, κύριε Μαντά, για να μπορέσουμε να χειριστείτε το χρόνο. Θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Είναι άλλου επίπεδου αυτό το γλίστριμα. Αντιληπτό. Άλλου επίπεδου. Άλλη ποιότητα. Αν τους είπατε προδότες στην πραγματικότητα. Και έχει και μία λογική, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηδάκη, το ερώτημα αυτό. Δηλαδή, αν αυτά τα νομοσχέδια είναι το αποτέλεσμα μίας συναλλαγής πάνω σε εθνικά θέματα, γιατί τα στηρίξατε?
τα στηρίξαμε γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε ψηφίσει την περικοπή. Mm-hmm. Είχαμε καταθέσει τροπολογία για να αποκατασταθούν, ποιοτικά, δηλαδή, αποκατασταθούν λέτε οι συντάξεις. Mm-hmm. Επομένως, τι να κάνουμε, δηλαδή, να φύγουμε από τις θέσεις μας, αν έχει μεσολαβήσει μια τέτοια συνεννόηση. Αυτό γίνεται με τους γιατί έχουν δοθεί πράγματα στα εθνικά μας θέματα. Πώς γίνεται να το στηρίξεις αυτό? Μια στιγμή να πάμε να καταψηφίσουμε τη θέση μας για τους συνταξιούχους, επειδή μπορεί να έχει μεσολαβήσει μια τέτοια συνεννόηση. Εκείνο το οποίο. Σε αυτό σα απάντησε ο κύριο Τσίπρα. Του λέτε. Ακούσατε τέτοια λέξη. Καταλαβαίνω. Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα. Ακούσατε τέτοια λέξη. Που λέει ότι μα κατηγορείται για προδοσία. Εκείνο το οποίο λέμε, εκείνο το οποίο είπε ο κύριο Μητσοτάκη, μετέφερε κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ συχνά. Ναι. Είναι νομίζω πλειοψηφούν ρεύμα στην κοινή γνώμη. Εσείς το συμμερίζεστε, κύριε Χατζηδάκη. Συγχωρείτε τώρα. Θα συζητάμε με σοβαρούς όρους, ας πούμε. Έχει κατατεθεί μία τροπολογία από το καλοκαίρι. Να ακυρωθεί η μείωση των συντάξεων. Ναι. Η κυβέρνηση δεν το κάνει. Και τι έχουμε? Την ίδια στιγμή εξελίσσεται το Σκοπιανό, όπου γίνονται δύο απαράδεκτες παραχωρήσεις για την ταυτότητα και τη γλώσσα. Και εγώ προσθέτω, αν θέλετε, δεχόμαστε και πακέτο πρόσφυγες από τη Γερμανία. Ναι. Το καλοκαίρι, το θυμάστε. Ναι, δεχθήκαμε ναι. Και μετά τους πρόσφυγες και μετά τη συμφωνία με το Σκοπιανό έγινε αυτό. Τώρα, εν πάση περιπτώσει. Δεν τους λέτε, τους λέτε προδότες. Το βασικό ποιο είναι? Το βασικό είναι από τη μια πλευρά ότι έχουμε μια ετεροβαρή συμφωνία για τα Σκόπια. Ναι. Ένα. Και από την άλλη πλευρά, ότι ακυρώθηκε μία μείωση για τις συντάξεις και παραμένουν καμιά εικοσαριά μειώσεις. Δεν είναι το ίδιο. Το Φεβρουάριο ή αρχές Μάρτη, εσείς τι θα κάνετε με το Σκοπιανό, με μία κουβέντα? Έχουμε μία θέση συγκεκριμένη. Τίποτα, χ και από την αρχή. Ο Μαντάς μας είπε προηγουμένως ότι θα το ψηφίσουν. Απαντήστε μου, θα την καλοσύνη. Θα κάνουμε διαπραγμάτευση από την αρχή. Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες της διαπραγματεύσεως. Κύριε Χατζηδάκη. Αλλά δεν το δέχεστε. Αυτό που σκίζεται και πάντα πάρει. Έχει πάρει ρητή δέσμευση, έχει δώσει ρητή δέσμευση ο κύριος Μητσοτάκης και θα προχωρήσει. Είναι προδοσία αυτό που κάνουν, κύριε Χατζηδάκη? Είναι αυτή η λέξη. Χρησιμοποιήσαμε αυτή τη λέξη, μας ακούσαν. Το ρωτώ ευθέως. Σας κατηγορεί. Πιστεύουμε, σας είπα, ότι είναι μια ετεροβαρής, απαράδεκτη εθνικά συμφωνία. Αν κάνει κάποιο συναλλαγή για δικό του πολιτικό όφελος πάνω σε ένα εθνικό θέμα, αυτό πώς λέγεται? Λέγεται μια απαράδεκτη πράξη. Μάλιστα. Κύριε Μαντά, να κλείσουμε. Αυτό λέγεται. Για να διορθώσεις ένα αρνητικό μέτρο, πας και κάνεις μια παραχώρηση σε ένα άλλο επίπεδο. Μάλιστα. Αυτό σημειώνουμε και εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια προσπάθεια με μια ένταση και φάνηκε και χτες από την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα να πάει η μπάλα αλλού, να συσπυρώσει τους δικούς του. Κάποια απάντηση πότε θα τη δίνουμε, θα τη δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι πάντα. Μάλιστα. Δεν θα πάμε στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το η ατζέντα μας και θα φανεί και στο συνέδριο. Κόμμα, κύριε Χατζηδάκη, κοιτάξτε τώρα, να πάει να το θέσει σαν. Με συγχωρείτε, ένα κόμμα που εμφανίζεται ως ριζοσπαστικό κόμμα. Με ρώτησε κάτι. Ένα ριζοσπαστικό. Αμέσως, σε δευτερόλεπτα. Μου είπε η κυρία Ιωάννου, θα το θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στις Βρυξέλλες. Με συγχωρείτε, λέει, θα πάει να μας καταδώσει στο γυμνασιάρχη ότι έχετε αυτή τη θέση. Ένα κόμμα ριζοσπαστικό. Ένα κόμμα που ήρθε να εκφράσει τον νέο, ας πούμε, θα πάει στις Βρυξέλλες. Συγχωρείτε, αυτό είπα. Εντάξει. Δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, λέω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί στρατηγική ήττα. Τίποτα δεν της βγήκε. Και τώρα ρίχνει στην αντιπαράθεση ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, για το οποίο σίγουρα υπάρχουν ευαισθησίες, και προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει με το χειρότερο τρόπο, ότι είναι θέμα συναλλαγής. Λέω, προφητικά το λέω, θα το βρει μπροστά της αυτό το πράγμα και στη σχέση της με την Ευρώπη και στη σχέση της με τις γειτονικές χώρες. Η συμφωνία αυτή είναι μια καλή συμφωνία και η συμφωνία αυτή θα προχωρήσει σε αυτή τη Βουλή. Ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά.